από τη στιγμή που κάνεις αυτό που πραγματικά θες, αυτό είναι η ευτυχία. Τώρα, τι θα πει επιτυχία, τι θα πει αποτυχία και ποιος θα ορίζει όλα. Κατάλαβες να σου πω. Τι κόστος. Το κόστος είναι αν δεν έκανα αυτό που θα ήθελα. Να νιώθω καταπιεσμένη. Πως πολλοί άνθρωποι δυστυχώς να πρέπει να κρύβομαι, να μετράω τι λέω, να μετράω τι θέλω, να μετράω τι θέλω να εκφράσω σαν καλλιτέχνης και να κάνω ό,τι μου λένε οι άλλοι να κάνω, που κάνουν 100.000 άλλοι. Δεν είδες ότι με δέχτηκε. Δηλαδή και μάλιστα, όχι μόνο με δέχτηκε, καταλαβαίνεις, δηλαδή, νομίζω ότι εκεί ήταν και η τεράστια επιτυχία, δηλαδή είχα την επιτυχία με την έννοια ανταπόκριση. Μάλιστα όταν ήταν να κάνω αυτό το ρόλο, ας πούμε λέω, είχα μακρύ μαύρο μαλλί και πάω στην παραγωγή και λέω θα το κάνω κοντό ροζ. Δεν είναι αυτό. Αλλά στη τηλεόραση έτσι, ρε ζήλ, και τα... Όχι, τελικά έγινε μόδα το μαλλί αυτό. Δηλαδή, πρέπει λίγο να έχουμε και σπόνδυλο. Δηλαδή, να μην είμαστε ό,τι μας πούνε. Αν πιστεύεις ότι κάτι το νιώθεις, το κάνεις, πρέπει να υποστηρίξεις την άποψή σου και μετά, πολύ πιθανό, αντί να γίνει αυτό που φοβάσαι, ξέρω εγώ αυτό, ίσα-ίσα μπαίνεις σε... πας μπροστά και σε ακολουθούν κιόλας. Έχει πολύ πλάκα. Φοβήθηκα αυτό που έγινε, ότι δεν υπήρχε καμία πρόταση που θα ήθελα να συμμετάσχω. Δηλαδή, μετά τη Λίλα, επειδή είχε επιτυχία, κατάλαβες, πέσαν όλα. Δεν υπήρχε όμως κάτι που εγώ ήθελα να κάνω. Και γενικά εγώ δεν κάνω κάτι αν δεν νιώθω ότι υπάρχει μια πρόκληση, κάτι στον κόσμο αυτό, να είναι καλό, να γουστάρει ο κόσμος, ξέρεις. Και το φοβόμουν αυτό, γιατί και με το να με προσέξεις έγινε αυτό, δηλαδή έκανα το να με προσέξεις και μετά απήχα 5 χρόνια και λέω έκανα το singles τώρα και με βλέπω ότι θα είμαι πολλά χρόνια εκτός. Ή μπορεί και όχι, θα δούμε. Ξέρεις, το είχα πει και τότε, δηλαδή άμα δω κάτι που με ενδιαφέρει, το κάνω αμέσως. Αν όχι, μπορεί να μην ξαναπαίξω ποτέ. Σου λείπει τηλεόραση και τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Καθόλου. Μια καλή δουλειά μου λείπει. Απλά η τηλεόραση, σαν τηλεόραση, δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι το ξέρεις. Έχει δυσκολίες, έχει ρουτίνα, πολλές ώρες να περιμένεις. Αυτό έχει πάρα πολύ πράγμα. Μπορείς να περιμένεις και να μην κάνεις τίποτα αιώνες και ξαφνικά σε μία ώρα πρέπει να τα κάνεις όλα στο απόλυτο άγχος που δεν μπορεί άνθρωπος να το αυτή την πίεση. Είναι αυτό τον άκρον λίγο η τηλεόραση, η οποία... λίγο με κουράζει, θέλω να δηλώσω. Ναι. Αλλά για μια καλή δουλειά θα το προσπεράσω. Αλλά μόνο για μια καλή δουλειά. Ή για έναν ρόλο που θεωρώ ότι είναι πρόκληση για μένα. Δηλαδή, αν σου έρθει τώρα μια πρόταση, η οποία είναι μια πολύ καλή δουλειά και ένας πολύ ωραίος ρόλος, και έχει πολύ λίγα λεφτά, λιγότερα από ό,τι έπαιρνες, τι θα πεις? Ήδη, δεν. Ό,τι κάνω, όχι μόνο δεν έχει λεφτά, το δίνω και από την τσέπη μου που δεν έχω. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το κάνω χρόνια τώρα. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει η επιτυχία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Εγώ θέλω να είμαι καλά. Ήταν πολύ ωραία, περάσαμε, αλλά μετά εγώ ένιωθα διέξοδο. Δηλαδή, δεν ένιωθα ότι η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή είχε κάτι να μου προσφέρει καλλιτεχνικά. Ήθελα να ανοίξω οριζοντές μου, είχα αναζητήσεις, είχα όλα αυτά. Οπότε πήγα στο εξωτερικό για να είμαι εγώ ευτυχισμένη. Τι με νοιάζει εμένα το αν είχα επιτυχία ή όχι, δεν. Εγώ είμαι δυστυχισμένη. Κατάλαβα. Δεν το εισέπραξες αυτό όμως, είτε οικονομικά, είτε παίρνοντας την υπεραξία του. Δηλαδή, μετά με δουλειές, με προτάσεις οι οποίες. Θα ήταν ακόμα καλύτερες από αυτό που έκανες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Οι καλές προτάσεις έρχονται σε ανθρώπους που σε σέβονται. Και δεν σε σέβονται με το έκανε επιτυχία, πρέπει να κάνω κι άλλη. Όχι, τι θα γίνει. Όχι, πρέπει να είμαι συνέχεια στη μούρη των θεατών. Όλο αυτό είναι μια ανασφάλεια η οποία δεν προκύπτει κανένα σεβασμός από αυτό. Αν ρωτήσεις εμένα από σοβαρούς ανθρώπους. Εντάξει, όλο το πανηγύρι αυτό είναι άλλο. Δεν αφορά εμένα τουλάχιστον. Είναι ένα παιδί με τρομερά καλή ενέργεια. Αυτό έχω να πω με τον Χριστόφορο, δηλαδή πράγμα που ο κόσμος δεν ξέρει, κατάλαβες να σου πω. Έχει πάρα πολύ καλή ενέργεια, σε ανεβάζει, αυτό έχει, αυτό. Έχει μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Το θεωρείς ταλαντούχο? Θεωρώ ότι ναι. Έχει τεράστιο ταλέντο, ο Χριστόφορος δεν θα έλεγα ότι είναι ένα πράγμα. Κατάλαβες ότι είναι ηθοποιός, ο ταλαντούχος, ηθοποιός ή ο ταλαντούχος. Είναι λίγο producer. Και έχει τεράστιο ταλέντο σε αυτό και είναι πολύ δυσέβρετο. Για μένα είναι αυτός που φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ηθοποιός, δηλαδή ή καλλιτέχνης. Δεν έχει να κάνει με το αν. Βεβαίως καλό είναι να έχει τελειώσει μια σχολή, αλλά μπορεί να βρεις ένα άτομο που το οποίο δεν έχει λεφτά και βλέπεις ότι ο τρόπος που ζει και υπάρχει και ο τρόπος που θέλει να επικοινωνήσει είναι καλλιτεχνικός. Και βλέπεις άλλους οι οποίοι μπορεί να λέγονται ηθοποιοί και δεν είναι. Φοβάμαι ότι αυτοί οι χειρότεροι καλοπερνάνε και ότι οι άνθρωποι. Κάτι αυτοκτονίες. Κατάλαβες να σου πω. Ελπίζω να καταφέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
Πώς κατάφερες όλο αυτό το πράγμα να γίνει τόσο μυστικά, κρυφά και χωρίς να έρθουν δημοσιογράφοι, κάμερες, περιοδικά και τηλεοράσεις? Πες μου τη συνταγή. Η απόδειξη είναι όταν πραγματικά το θέλεις, γίνεται. Βέβαια, χωρίς να θέλω κάποιους ανθρώπους, το πρόσεξα πάρα πολύ. Δηλαδή, το πιάσα από παντού να μην μαθευτεί. Συχαίνεσαι, δηλαδή, τη δημοσιότητα είναι. Δεν είναι από εδώ να συχαίνομαι γι' αυτό. Δεν είμαι των άκρων. Είναι ότι στο γάμο μου ήθελα να μπορώ να είμαι άνετη, χαλαρή, να πιω το ποτό μου, να πέσω κάτω, να μην νιώθω ότι είναι ένας παπαράτσι που με βλέπει την ώρα που πέφτω κάτω και με λεζάντες. Και ήθελα να είναι χαλαρά. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα αρνηθώ αν με ρωτήσουν. Κατάλαβες να σου πω. Δεν λέω, δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος την προσωπική μου ζωή. Καθόλου. Απλά δεν τη δηλώνω να τη μάθει. Κατάλαβες. Δεν θα σου άρεσε προφανώς να βλέπεις τον εαυτό σου σε φωτογραφίες, στα περιοδικά κρεμασμένο ή να λέγονται σχόλια ή να γράφονται πράγματα? Παναγία μου, Χριστέ μου. Απαπα, όχι. Ποτέ. Καθόλου. Δηλαδή τρελαίνω μόνο που το ακούω.